πρέπει να πάμε και στα κοπέλια μας πράγμα να φάνε. Δεν έχουμε καθόλου έσοδα πλέον, είμαστε κάθε μέρα μπαίνουμε μέσα. Σε απόγνωση είναι οι κτηνοτρόφοι του νομού Ηρακλείου που βλέπουν τις τιμές του γάλακτος αλλά και το υψηλό κόστος παραγωγής να στραγγαλίζουν το παρόν αλλά και το μέλλον του κλάδου. Δεν μας συμφέρει, είναι τεράστιο το κόστος είναι εμάς ένα 40 περίπου και το γάλα έχει ένα 10. Ρίχνουν τις τιμές κάθε χρόνο και ανεβαίνει το κόστος ζωοτροφών. Αρκετά τόσα χρόνια παλεύουμε με 70 λεφτά το γάλα, με 80, με 75 κάποια χρόνια. Εν όψη της νέας γαλακτοκομικής περίοδου καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μην πέσει η τιμή του γάλακτος κάτω από το 1,30 ευρώ το κιλό, κάτι που ωστόσο φαντάζει δύσκολο. Ναι μεν σου λένε ότι αν είναι 1,25 ή 1,30 το γάλα δεν μπορεί να πάρει ο καταναλωτής το τυρί, αλλά είναι και 18 και 20 ευρώ το τσουβάκι ζωοτροφή. Πώς θα ανταπεξέλθει λοιπόν ο κτηνοτρόφος όταν θα μπει στη, θα χρεωθεί 20.000 ευρώ, ένας επαγγελματίας τέλος πάντων, 20-30.000 ευρώ και θα μπει στην παραγωγή. Άμα δείτε τα τυριά στα ράφια είναι πανάκριβα. Το γάλα πέφτει. Πώς γίνεται. Οι ζωοτροφές απάνω. Πώς γίνονται όλα αυτά. Οι ίδιοι ζητούν άμεσα ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση, καθώς όπως τονίζουν, σε άλλη περίπτωση το μέλλον διαγράφεται μελανό, αφού κάθε μέρα που περνά, τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και η παραγωγή μειώνονται δραματικά, με τελικό θύμα τους ίδιους τους καταναλωτές. Του ήδη έχουν μειώσει όλοι στο μέγιστο τα κοπάδια τους. Και μειώνουν κάθε χρόνο γιατί δεν μπορούν να το θεωρούν να πεινούν. Θέλουμε να μας επούνε και κάποια στιγμή. Θέλουν να είμαστε εδώ. Γι να τα παρετήσουμε και να πάνε να βρουν αυτή τη γάλα. Γιατί εμείς βγάλουμε το γάλα, εμείς βγάλουμε τα προϊόντα πάντα. Και θέλουμε να μας επούνε και κάποια στιγμή κάποια αλήθεια. Μας εθένε και δεν μας εθένε. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, συμφωνήθηκε και ο οδικός χάρτης ως τις εκλογές του νεοσυσταθέντα συλλόγου με τίτλο Συνεργασία Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου. Ως τις 16 Οκτωβρίου, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο που θα κατατεθεί, θα πρέπει να έχουν δηλώσει την υποψηφιότητά τους, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Θα είμαστε όλοι ενωμένοι για τον κοινό σκοπό, ούτως ή άλλως ένα κοινό σκοπό έχουμε όλοι. Δεν έχουμε άλλα συμφέροντα. Ένα σκοπό, να επιβιώσουμε και να ζούμε δίκαια.